φως στο θρίλερ των εξιχνίας του διπλοφωνικού που συγκλώνησε τις Σέρρες τον Ιούλιο του 2015, όταν είχαν βρεθεί νεκροί ο 72χρονος συνταξιούχος φαρμακοποιός Δημήτρης Αφίδης και 27χρονος γιος του Γιώργος, αναμένεται να ρίξει μια πρωτοποριακή μέθοδος ανάλυσης του DNA σύμφωνα με ρεπορτάζ που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με αυτήν, οι ερευνητές φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν τόσο λεπτομερή περιγραφή του δράστη, που θα είναι σαν να έχουν μια φωτογραφία του. Η 25χρονη κόρη και αδελφή των θυμάτων τους είχε βρει κατακριουργημένους μέσα στο διαμέρισμά τους. Πατέρας και γιος έφεραν δεκάδες τραύματα από μαχαίρι στο στήθος και στην πλάτη, και οι αστυνομικοί της ασφαλείας Σερρών αρχικά θεώρησαν πιθανό το σενάριο να είχαν μαχαιρώσει ο ένας τον άλλο. Όμως φωνικά όπλα δεν βρέθηκαν, ενώ γρήγορα στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε το DNA. Άγνωστο ατόμου. Με τη βελτιωμένη επιστημονική μέθοδο, οι ειδικοί εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα μπορέσουν να μάθουν όχι μόνο την γενετική ταυτότητα του αγνώστου, αλλά και τα φυσικά χαρακτηριστικά του, για να μπορέσουν έτσι να τον σκιαγραφίσουν. Μεταξύ άλλων, θα μάθουν ακόμη αν είναι λευκός ή το χρώμα των ματιών του. Η τεχνολογία μπορεί να μας δώσει απαντήσεις για μια σειρά χαρακτηριστικών του δράστη, λέει στην Εσπρέσο ο τεχνικός σύμβουλος οικογένειας Γιώργος Φίτσιαλος, που θα εφαρμόσει στο εργαστήριό του την πρωτοποριακή μέθοδο και εξηγεί. Η μέθοδος μπορεί να μας δώσει επιπλέον χαρακτηριστικά όχι μόνο για την γενετική ταυτότητα του ατόμου από το οποίο προέρχεται το DNA, αλλά και φυσικά χαρακτηριστικά όπως το σχήμα του προσώπου, το χρώμα των μαλλιών και των ματιών και την εθνική προέλευση. Πρόκειται για εξαιρετικά χρήσιμα στοιχεία όταν το DNA που έχουμε βρει δεν συμπίπτει με εκείνο πιθανών υπόπτων. Η επαναστατική μέθοδος, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 10 φορές στη Γαλλία, μπορεί να εφαρμοστεί στο θρίλερ των Σερρών, αρκεί να το επιτρέψουν τα ευρήματα της αστυνομίας. Θα χρειαστεί να υπάρχει ποσότητα αλλά και ποιότητα των δειγμάτων. Περιμένουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο υλικό αυτό. Μόλις μας δώσουν τη δυνατότητα να το πάρουμε στα χέρια μας, θα δούμε εάν και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, εξηγεί ο ερευνητής. Έχοντας αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή τους, οι διοκτικές αρχές θα αποκτήσουν τη φωτογραφία του δράστη που κυκλοφορεί ελεύθερος από τον περασμένο Ιούλιο, οπότε αποκαλύφθηκε η φρικτή δολοφονία, ώστε να δημιουργήσουν ένα σκίτσο βάσει του οποίου θα τον αναζητήσουν για να το συλλάβουν. Μέσω της εκπομπής Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο τούνελ», η κόρη του συνταξιούχου φαρμακοποιού και αδελφή του 27χρονου είχε ζητήσει από όποιον ξέρει κάτι να μιλήσει για να δικαιωθεί η μνήμη των δικών της ανθρώπων.